Γεια σας, ονομάζομαι Μπόγανος Παναζής και στα πλαίσια του μαθήματος επιστημονική υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης του θέματος 9 των τελικών εξετάσεων θεωρίας του Σεπτεμβρίου 2012. Στην εκφώνηση μας λέει: θεωρήστε μία κρυφή μνήμη με 128 γραμμές άμεσης απεικόνησης με 8 bits σε κάθε γραμμή. Α, να υπολογίσετε τα χαρακτηριστικά της κρυφής μνήμης, δηλαδή τον αριθμό bit για tag, index και displacement. Μας λέει ότι έχουμε 8 bytes σε κάθε γραμμή. Τα 8 bytes είναι 2 εις την τρίτη. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε 3 bit για displacement. Μετά μας λέει ότι έχουμε κρυφή μνήμη με 128 γραμμές άμεσης απεικόνησης. Το 128 είναι 2 εις την 7. Άρα χρησιμοποιούμε 7 bit για index. Δεν αναφέρεται στην εκφώνηση το μέγεθος εξωτερικής μνήμης, οπότε ας υποθέσουμε ότι έχει μέγιστη εξωτερική μνήμη 4 GB. Τα 4 GB είναι 2 εις την 32. Άρα συνολικά έχουμε 32 bit address. Για να βρούμε το tag από τα συνολικά 32 bit address που έχουμε, θα αφαιρέσουμε το 7 και το 3. Δηλαδή, 32 μείον 7 μείον 3 μας κάνει 22. Άρα έχουμε 22 bit tag. Πάμε στο βίντεο ερώτημα. Πού αντιστοιχίζεται η διεύθυνση 1β0, δηλαδή να βρούμε το index της διεύθυνσης 1β0. Για να βρούμε το index της διεύθυνσης 1β0, πρέπει αρχικά να μετατρέψουμε το 1β0 από δεκαεξαεδρική μορφή σε διαδική. Το 0 είναι 4 μηδενικά, 0, 0, 0. Το β είναι 1011. Και το 1 είναι 0001. Βρήκαμε από το αλφα ερώτημα ότι το displacement είναι 3 bit. Άρα, τα 3 μηδενικά στο τέλος είναι το displacement. Μετά βρήκαμε ότι το index είναι 7 bit. Άρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτά εδώ πέρα είναι το index. Και τα υπόλοιπα μηδενικά που βρίσκονται στην αρχή είναι το tag. Η ερώτηση μας ρωτάει να βρούμε το index της διεύθυνσης 1β0. Εμείς βρήκαμε το index σε διαδική μορφή. Για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα β, πρέπει να μετατρέψουμε τη διαδική μορφή
του index, το 011110, σε δική μορφή. Τα χωρίζουμε δια 4. Παίρνουμε αυτά εδώ τα 4, 0110 και τα υπόλοιπα. 011 και θεωρείται ένα 0, εννοείται ένα 0 στην αρχή. Το 0110 στην δεκαεξαρική μορφή είναι το 6. Το 011 είπαμε εννοείται ένα μηδενικό στην αρχή. Στη δεκαεξαρική μορφή είναι το 3. Άρα το index της διεύθυνσης 1β0 είναι το 36. Άρα η διεύθυνση 1β0 αντιστοιχίζεται στη γραμμή 36. Με θέση 0, θα αποθηκευτεί στη θέση 0, γιατί η θέση τη βλέπουμε από το displacement. Έχουμε 3 μηδενικά εδώ πέρα στο displacement. Εννοείται ένα μηδενικό στην αρχή, άρα στη θέση 0 με tag 0. Από τα μηδενικά εδώ πέρα, εννοούνται τα μηδενικά στην αρχή, 0. Πάμε στο γάμα ερώτημα. Ποια άλλα byte, διευθύνσεις μνήμης δηλαδή, θα μεταφερθούν αν έχουμε αστοχία κρυφής μνήμης για τη συγκεκριμένη πρόσβαση. Τα byte που θα μεταφερθούν θα είναι αυτά που έχουν displacement από 0000 έως 111. Γιατί έχουμε βρει ότι το displacement, για το displacement χρησιμοποιούμε 3 bit. Άρα, τα byte που θα μεταφερθούν θα είναι από 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 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
ένα, μηδέν, ένα, ένα, μηδέν, ένα, ένα, ένα. Για να δώσουμε απάντηση στο γάμα ερώτημα, θα πρέπει να μετατρέψουμε αυτές εδώ πέρα τις δύο διευθύνσεις που είναι στη διαδική μορφή σε δεκαεξαρική μορφή. Η μετατροπή θα γίνει με τον γνωστό τρόπο. Χωρίζουμε σε τετράδες. Η πρώτη διεύθυνση είναι 0, 0, 0, 0, δηλαδή 0 στη δεκαεξαρική μορφή, 1, 0, 1, 1 είναι το β στη δεκαεξαρική μορφή και 0, 0, 0, 1 είναι το 1. Πάμε στη δεύτερη διεύθυνση. Πάλι χωρίζουμε σε τετράδες. Το 0, 1, 1, 1 είναι το 7. 1, 0, 1, 1 είναι το β. Και 0, 0, 0, 1 είναι το 1. Άρα, για να δώσουμε μια τελική απάντηση στο γάμα ερώτημα, ποιες άλλες διευθύνσεις μνήμης θα μεταφερθούν αν έχουμε αστοχία κρυφής μνήμης για τη συγκεκριμένη πρόσβαση, το 1, β, 0 δηλαδή, είναι οι διευθύνσεις μνήμης από 1, β, 0, έως 1, β,
7. Αυτή ήταν η επίλυση του θέματος 9 από τις τελικές εξετάσεις θεωρίας του 2012. Σας ευχαριστώ πολύ.